καταρχήν να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ καλή αρχή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα η οποία είχε την ιδέα της δημιουργίας του Start Thinking Seminar Series. Είναι κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να έρχεται από πιο ψηλά κλιμάκια και είναι πολύ ευχάριστο, είναι ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι προέρχεται από φοιτητές. Άρα ένα μπράβο στα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με μεράκι αυτή τη δουλειά. Ένα μεγαλύτερο μπράβο σε αυτούς που δεν είναι μέλη του Start Thinking Group και είναι σήμερα εδώ. Διότι τέτοιου είδους κινήσεις, ας πούμε, έχουν αντίκρισμα αν και μόνο αν υπάρχει ομάδα φοιτητών η οποία το υποστηρίζει. Είναι μεγάλη μου χαρά λοιπόν να είμαι εδώ και να μιλήσω για θέματα έρευνας. Αρχικά όταν πλησιάζουν τα παιδιά και μου είπαν θέλουμε να δώσουμε μια ομιλία, όταν ετοιμάζεις μια ομιλία, το πρώτο πράγμα το οποίο ενδιαφέρεσαι να μάθεις είναι ποιο θα το ακροατήρι. Ήθελα λοιπόν να ξέρω σε ποιους θα μιλήσω για να καθορίζω ας πούμε το επίπεδο δυσκολίας ή τεχνικής ας πούμε λεπτομέρειας της ομιλίας. Η απάντηση ήταν λίγο ασαφής, δηλαδή μπορεί να είναι προπτυχιακή, μπορεί να είναι μεταπτυχιακή, ίσως κάποια διδακτορική, μπορεί και με μηδέν. Το βλέπω απ' όλα τώρα. Οπότε αυτό με αγχώνει λίγο, γιατί όταν προσπαθείς να δεις πράγματα ώστε να τα κατανοήσει μία βαθμίδα, κάποια άλλη τα θεωρεί πολύ βαρετά γιατί τα ξέρει ήδη. Να προσπαθήσω τουλάχιστον μέσα από εφαρμογές να κρατήσω τον ενδιαφέρον όλο. Θα δούμε πώς θα μάθω. Καταρχήν, όσον αφορά τον τίτλο της ομιλίας, ουσιαστικά θα επικεντρωθώ σε ένα πρόβλημα εφαρμοσμένης στατιστικής. Στο τέλος όμως θα κάνω μία σειρά από εφαρμογές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ευρύτερο φάσμα στο οποίο δουλεύω στα τελευταία χρόνια, που είναι μία από τις περιοχές που δουλεύω, που είναι το computer vision, ανάλυση εικόνας θα μπορούσε κάποιος. Η προσέγγιση που θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα θα είναι λίγο εκπαιδευτική, έτσι, θα με συγχωρέσουν συνάδελφοι ή, βάση περιπτώσει, μη φοιτητές. Ουσιαστικά θα προσπαθήσω να σας δείξω τι κάνει ένας στατιστικός σε εφαρμοσμένα προβλήματα, μερικά από τα οποία νομίζω θα τα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για statistical aspects of computer vision και θα ξεκινήσω μιλώντας για το πρόβλημα του tracking. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα, η ομιλία θα είναι στα ελληνικά, αλλά τα slides έχουν γίνει γραφή στα αγγλικά. Το να τα μεταφράσω όλα αυτά στα... πήρε πάνω από 2,5 ώρες να γράψω το abstract, έτσι ώστε να είναι ορθό στα ελληνικά. Άρα η ομιλία θα μου έπαιρνε αρκετές μέρες και δεν είχα το χρόνο. Έτσι, οπότε θα μου δικαιολογήσετε αυτό. Θα αποφύγω τεχνικές λεπτομέρειες, θα αναφερθώ όσο περισσότερο γίνεται σε τεχνικά θέματα, με κάποιες εικόνες ή με αναζητώντας κατά κάποιο τρόπο τη διέστησή σας να δουλέψει για το πώς κάποια από τα πράγματα εφαρμόζονται. Λοιπόν, ξεκινάμε επομένως πρώτα απ' όλα με το tracking. Η πρώτη ερώτηση η οποία έρχεται φυσιολογικά είναι τι είναι το video tracking. Έτσι. Και όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε, ανοίγουμε το υπολογιστή, πάμε στο Wikipedia και γράφουμε what is video tracking. Η απάντηση την οποία δίνει το Wikipedia. Video tracking is the process of locating a moving object or multiple objects over time using a camera. Έχω λοιπόν είτε ένα αντικείμενο είτε διάφορα αντικείμενα τα οποία θέλω να στο χρόνο να δω πώς κινούνται. Πάρα πολλές εφαρμογές, human computer interaction, security and surveillance, traffic control, medical imaging κλπ. Κλπ. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι ξεκίνησε από θέματα surveillance. Εκεί υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή επιτήρησης. Video tracking can be a time consuming process due to the amount of data that is contained in the video. Ένα πράγμα που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας σήμερα είναι ότι θα δουλεύω με έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Έτσι. Τι σημαίνει τεράστιο, θα το δούμε λίγαν συντρόφως. Λοιπόν, να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε πού μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι cardiac surgery, είναι εγχείρηση στην καρδιά, η οποία πραγματοποιείται μηχανικά.
Δηλαδή ο γιατρός είναι σε ένα διαφορετικό δωμάτιο, είναι σε ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική πόλη, κάπου πολύ μακριά. Δείτε, ίσως έχετε ακουστά για τον Νταβίντσι, ας πούμε, το αντίστοιχο το οποίο λέμε, όπου θεωρητικά ο γιατρός έχει όλη την πληροφορία την οποία θέλει για την επέμβαση την οποία κάνει μέσω μιας κάμερας. Πρέπει λοιπόν, εφόσον δουλεύει επάνω στην καρδιά του ασθενούς, να είναι σε θέση ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξέρει πού είναι η καρδιά. Δεν μπορεί ξαφνικά εκεί που δουλεύει ο χειρουργός, ας πούμε, να εξαφανιστεί η καρδιά από μπροστά. Έτσι. Δεν μπορεί να την δώσει. Ένα παράδειγμα λοιπόν εφαρμογή του Τράκη. Πολεμική αεροπορία. Οι πιλότοι έχουν ουσιαστικά στην κάσκα την οποία φορούν, γίνεται μια προβολή στην οθόνη, σαν μια οθόνη μπροστά τους, κοιτούν τον στόχο, ο οποίος στόχος τον πιάνει και τον ακολουθεί καθώς κινείται. Αυτό είναι το tracking ενός αεροσκάφους, έτσι που βλέπετε εδώ πέρα με αυτό το σκάφος. Πολύ μεγάλες εφαρμογές όσον αφορά την δεδομένα συγκοινωνιών, κίνησης κλπ. Ουσιαστικά έχω τη δυνατότητα να καταγράφω είτε πεζούς είτε αυτοκίνητα και να δω πώς έρχονται και φεύγουν. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι έχετε δουλεύετε σε κάποια εταιρεία η οποία έχει μια μεγάλη περιοχή με πάρκινγκ για να παρκάρουν. Σπάνιο έως άγνωστο πράγμα αυτό για μας, αλλά στο εξωτερικό είναι αρκετά στάνταρ. Και ουσιαστικά ενδιαφέρονται να επιτηρούν αυτή την περιοχή με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο για να αποτρέψουν πιθανές κλοπές αυτοκινήτων. Ωραία. Άρα θέλουν να πάσα ώρα και στιγμή να είναι σε θέση να βλέπουν ποιος περνάει και να αξιολογούν την επικινδυνότητα κάποιου που είναι εκεί μας. Εφαρμογές του tracking. Να περάσουμε σε κάτι πιο έτσι fun, ποδόσφαιρο. Αρκετοί, τουλάχιστον στο αντρικό φύλλο, ας πούμε, έτσι, στο τέλος ενός αγώνα, βλέπω μια σειρά από στατιστικά. Η τάδε ομάδα είχε την μπάλα τόσο της εκατό του χρόνου. Ο τάδε ποδοσφαιριστής διένυσε τόσα χιλιόμετρα κλπ. Κλπ. Τι είναι αυτό? Πρακτικά χρησιμοποιούμε tracking για να ακολουθούμε κάποιον και να βλέπουμε την εξέλιξή του, έτσι, την κίνησή του μέσα στον χρόνο. Ιδιαίτερα προβληματικά κάποια από αυτά, ιδιαίτερα σημαντικά κάποια άλλα. Είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός να μην χάσει την καρδιά. Είναι τρομακτικά σημαντικό, εφόσον υπάρχουν αεροσκάφη τα οποία κινούνται και έχουν κάποιο dogfight κτλ., να μην μπλέξεις το αντίπαλο αεροσκάφος με ένα δικό σου αεροσκάφος. Όχι τόσο πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο ίσως, αντί να δώσεις μερικά μέτρα ή να ευνοήσεις κάποιον από τους άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και εκεί. Επειδή θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άτομα στατιστικής, θα αρχίσω από γνώση 0, έτσι πάνω σε computer vision. Θα μιλήσω λοιπόν για δύο-τρία πραγματάκια, φαντάζομαι θα τα έχετε ακουστά, οπότε θα περάσω λίγο γρήγορα. Τι είναι το video sequence? Τι είναι λοιπόν ένα βίντεο? Ένα βίντεο δεν είναι τίποτα άλλο από μία σειρά από εικόνες. Έτσι, έχω λοιπόν μία σειρά εικόνων, οι οποίες καταφτάνουν με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό. Για παράδειγμα, τραβάμε βίντεο, αυτή τη στιγμή τραβάει το βίντεο, έτσι, εδώ την ομιλία, με 30 frame το δευτερόλεπτο, περίπου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνω 30 εικόνες το δευτερόλεπτο, τις οποίες βάζουμε στη σειρά και φαίνεται σαν κάτι να είναι συνεχές. Δεν υπάρχει συνεχές. Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει τίποτα συνεχές, τα πάντα είναι διακριτά. Ζούμε σε έναν πεπερασμένο, διακριτό κόσμο. Έτσι. Απλά τα μαθηματικά είναι πιο εύκολα όταν υποθέσουμε συνέχεια και ότι δεν είμαστε πεπερασμένοι. Πρακτικά λοιπόν όταν μιλάμε για video sequence, μιλάμε για μία σειρά από εικόνες. Εάν έχετε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ παλιά, σπρώμαυρα ας πούμε και τα λοιπά, όπου οι άνθρωποι κινούνται με κάπως παράξενο τρόπο, είναι διότι πρακτικά τραβούσαν την κάμερα με το χέρι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετυχαίνουν μεγάλες ταχύτητες, άρα ενώ εμείς σήμερα τραβάμε με 30 ή 60 ή 100 frames, ας πούμε το δευτερόλεπτο ή με μία σούπερ μηχανή όσο θέλουμε, τότε μπορεί να τραβούσαν, ξέρω εγώ, 2 frames το δευτερόλεπτο ή 1 frame το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν μικρά άλματα στην κίνηση κάποιου. Όσο λοιπόν μεγαλύτερο είναι το frame rate, τόσο καλύτερη ποιότητα του βίντεο την οποία έχουμε. Τώρα, θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο frame. Τι είναι το κάθε frame? Είναι μία εικόνα. Μία εικόνα δεν είναι τίποτα άλλο από εμάς που είμαστε στατιστικοί και θέλουμε να μιλάμε με δεδομένα, από έναν διδιάστατο πίνακα, ο οποίος έχει i γραμμές
και Jay Stills. Είναι ουσιαστικά τα pixels τα οποία έχω ακουστά, έτσι, τα εικονοστοιχεία, νομίζω όπως λέγονται στα ελληνικά. Εδώ λοιπόν, με αυτή τη συγκεκριμένη ανάλυση υπάρχουν I επί J pixels. Τώρα τι είδους ανάλυση έχω, σε μία χονδροειδής περίπτωση έχω 320 επί 200. Αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό, αυτό βγάζει 64.000 pixels σε μία εικόνα, επί 30 εικόνες στο δεύτερο. Εάν πάω σε κάτι το οποίο είναι όχι και φοβερά συγκλονιστικό, έτσι, 1600 επί 1200, είναι 1.920.000 τιμές σε κάθε frame στο 1/300 του δευτερολέπτου. Άρα αν εγώ καταγράφω βίντεο διάρκειας 8 ώρων, πολλαπλασιάστηκε. 8 επί 60, επί 30, επί 2 εκατομμύρια. Εντάξει, για να καταλάβετε γιατί όγκους δεδομένων μπορεί να μιλάμε, χρειάζεται να επεξεργαστούμε. Θα επανέλθω στο θέμα ακρίβειας αργότερα, για την ώρα επικεντρώνω το ενδιαφέρον μου στο τι συμβαίνει σε ένα frame, σε αυτά τα I επί J pixel, όταν έχω visual ή thermal camera, έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα μου αν έχω visual camera? Όταν μιλάω για visual camera, ουσιαστικά μιλάω για την καταγραφή σε κάθε pixel της τιμής των τριών βασικών χρωμάτων. R, G, B. Red, green, blue. Με αυτά τα τρία χρώματα, έτσι, αν κάνατε παλιά ιχνογραφία στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, δεν ξέρω πού το κάνουμε, σου διδάσκουν τα τρία βασικά χρώματα και μετά αρχίζω και συνδυάζω αυτό με αυτό και παίρνω εκείνο, εκείνο με το άλλο και παίρνω το άλλο. Εγώ λοιπόν να πάρω ολόκληρη την παλέτα με αυτά τα τρία χρώματα. Ουσιαστικά λοιπόν το κάθε πίξελ είναι ένα διάμισμα διαστάσεως 3, όπου τα νούμερα τρέχουν από 0 έως 255 ή αν θέλετε από 1 έως 256. Είναι θέμα έτσι, πώς θα το κωδικοποιήσει κάποιος. Το 0000 είναι η απουσία όλων των χρωμάτων, που νομίζω είναι το απόλυτο λευκό. Και το 255 είναι η full παρουσία όλων των χρωμάτων που είναι το απόλυτο μαύρο. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται όλα τα χρώματα. Έτσι. Να λοιπόν ένα ωραίο image. Ποτέ δεν είναι ξανά αυτή την πραγματική εικόνα η μοντάζ, αλλά πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν αν κάνω τη διαίρεση των pixels, έτσι, άλλη τριάδα τιμών θα έχω εκεί που είναι το μπλε της θάλασσας, άλλο εκεί που είναι το λευκό και ούτω καθεξής. Αναφορικά με αυτό που έλεγα με την ακρίβεια προηγουμένως που έχω I επί J pixels, σήμερα ένα απλό κινητό ας πούμε παρουσιάζει κάμερα των λένε 5-6 megapixels και τα λοιπά. Αυτά είναι εκατομμύρια ψηφίδες για το κάθε ένα image. Μιλάμε για πολύ υψηλή ευκρίνεια. Εάν πάρετε κάτι το οποίο έχει τόσο πολύ μεγάλη ευκρίνεια και το προβάλλετε σε κάτι το οποίο δεν έχει υψηλή ευκρίνεια, θα πάρετε κάτι το οποίο είναι χοντροκομμένα pixels κατά κάποιο τρόπο. Ένας εύκολος τρόπος για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω είναι ο εξής. Έχετε πάει ποτέ στο Google Maps? Έχετε επισκεφτεί? Okay. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, αν πείτε στο Google Maps, θέλετε να δείτε μια περιοχή. Εντάξει. Από εκεί και πέρα σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε zoom. Να κάνετε zoom και να κάνετε zoom για να φτάσετε μέχρι και το επίπεδο της οδού. Συνεχίστε να κάνετε zoom. Κάποια στιγμή θα έχετε εισχωρήσει τόσο πολύ σε μια τόσο πολύ μικρή περιοχή που θα παίζετε πλέον με την ακρίβεια της φωτογραφίας. Άρα εκεί θα εμφανίζονται τετραγωνίδια μεγάλα, έτσι. Αυτά τα χρώματα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Οτιδήποτε θα παρουσιάσω σήμερα ισχύει στο ακέραιο για τέτοιου είδους δεδομένα. Όμως, για να κάνω την ομιλία λίγο πιο εύκολη, τουλάχιστον με το τεχνικό κομμάτι το οποίο θα παρουσιάσω, δεν θα κάνω την παρουσίαση για visible data, αλλά για thermal data. Θα κάνω δηλαδή την παρουσίαση για θερμική, για δεδομένα θερμικής κάμερας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα δεδομένα. Η θερμική κάμερα είναι και αυτή μια κάμερα η οποία όμως καταγράφει έτσι σε διαφορετικό εύρος τιμών. Για παράδειγμα, παρατηρήστε ότι κάπου μεταξύ 0.4-0.7 είναι το visible band. Εδώ δηλαδή κάτι είναι ορατό από το μάτι. Από εδώ και πέρα και από εδώ και πέρα δεν είναι. Ουσιαστικά
εμείς με την θετική κάμερα τραβάμε σε αυτήν